Είναι σήμερα πέμπτη συνεδρίαση που γίνεται για το δικαστήριο της Γαριφαλιάς. Ερχόμαστε τώρα πέμπτη φορά από το Βέλο Κορινθίας στη Σύρο με πολλή ταλαιπωρία, πολλά έξοδα και πιο πολύ στενοχώρια συνεχώς. Βλέπετε ότι προσπαθούν να βγάλουν το φωνιά τρελό, δηλαδή έχουν ένα θράσος να μην πάει ούτε καν στον Κορυδαλό, να μην πάει στη φυλακή, να προστατευτεί σε κλινική και να βγάλει αυτή την ποινή όσο γίνεται πιο χαλαρά και να βγει μετά έξω. Όλα αυτά είναι αδικία. Εμείς, για μένα το έχω ξαναπεί, πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα σκότωνε το κορίτσι, ανοίξε ότι θα τιμωρηθεί, όπως γινόταν και παλιά. Θυμάμαι, ήμουν φοιτητής το 85 και γινόταν ένα έγκλημα κάθε 5 χρόνια, μπορώ να πω, γιατί ο δολοφόνος καταδικαζόταν σε θάνατο. Και δεν υπήρχε αυτό το κακό που γίνεται τώρα να έχουμε συνέχεια εγκλήματα. Μιλάω βέβαια για φόνους όχι από αμέλεια ούτε από ατύχημα. Μιλάω για φόνους με πρόθεση και με δόλο όπως έχουμε στην περίπτωσή μας. Γιατί η Γαριφαλιά, τα έχω ξαναπεί, είχε άριστα στο μεταπτυχιακό της φαρμακευτικής. Θα ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στη φαρμακευτική αν δεν ήθελε να μείνει μαζί μας στο Βέλο. Θα ήταν στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών καθηγήτρια. Ήξερε τρεις γλώσσες. Δεν ήταν καμία γράμματη, ούτε ένα κορίτσι εριστικό που να είναι αγενής και να τσακώνεται χωρίς λόγο. Ήταν μορφωμένη και δεν είχε τσακωθεί ποτέ με κανέναν. Σίγουρα στη διαφωνία της με το δολοφόνο δεν έφταιγε αυτή. Τη σκότωσε χωρίς λόγο με πρόθεση. Για αυτούς τους φόνους με πρόθεση, όχι από αμέλεια και από ατύχημα, τους φωνιάδες με πρόθεση έπρεπε το κράτος να τους σκοτώνει για να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται. Τώρα αντί της θανατικής ποινής έχουμε μια χαλαρή ποινή. Τα ισόβια τα έχουν κάνει 14 χρόνια στη φυλακή. Και η φυλακή, ποια φυλακή? Βλέπεις να βγαίνει ο Κουφοντίνας με άδεια με 15 φόνους. Έχει κλείσει 15 σπίτια και βγαίνει με άδεια και χασκογελάει στην τηλεόραση. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Αυτά θέλω να πω. Έχω πει και για την εμφάνισή τους. Δεν μπορεί να τους βλέπεις με κουστούμια και πρέπει να είναι ξυρισμένοι στο κεφάλι και με τη ριγέ φόρμα του κατάδικου να γίνουν στα δικαστήρια και παντού. Πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές για να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται. Αυτά.